Σάκη, καλησπέρα από Σικάγο και Metal Chaos. Φαντάζομαι είσαι ευχαριστημένος από την ανταπόκριση που είχε το προ Χριστού. Είμαι ευχαριστημένος, αν και στην αρχή είχα λίγο σοκαριστεί, διότι έλαβα όπως κάθε πρώτες γνώμες τις αρνητικές. Ξέρεις, οι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να εκφράσουν αρνητικό, οι οποίες τις δέχομαι και με κάνει καλύτερο, ας πούμε αλήθεια. Όταν φυσικά είναι, δεν είναι αρνητικές, είναι αληθινές και όχι με φθόνο. Βέβαια, να πω κάτι. Λόγια, στο τέλος της ημέρας συνειδητοποίησα ότι ο δίσκος έχει πάρα πολύ καλές κριτικές και αυτό το βλέπω στις πωλήσεις, στα stream που λένε πια στην εποχή μας κτλ. Να πούμε την αλήθεια όμως, μετά από τόσα χρόνια δεν νομίζω ότι οι Rotten Christ χρειάζονται την επιβεβαίωση από τον κόσμο, έτσι. Το έχουν κερδίσει εδώ. Όχι, και χρόνια. Εντάξει, το ξέρω, δεν χρειάζεται, αλλά προς την άλλη χαίρομαι εγώ, μου αρέσει, είμαι οπαδός πάρα πολλά. Είμαι σαν μικρό παιδί, όταν βγαίνει ένας δίσκος, είμαι σαν ένα μικρό παιδί το οποίο θέλει να βλέπει τι λέει ο κόσμος, το οποίο δεν παίζει ρόλο πια, ας πούμε, με διαπάντα, αλλά είμαι αρρωστάκι με αυτό, είμαι άρρωστο, πώς το πω, ρε παιδί μου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τρόπος ζωής, τον έχω ακολουθώ από μικρός και συμφωνώ ότι σίγουρα δεν παίζει ρόλο καθόλου στην τελική γνώμη. Τώρα, ο δίσκος είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουν κάνει οι Rotten Christ, με την έννοια ότι είναι έτσι σαν να είναι soundtrack ταινίας, κάπως έτσι, πιο cinematic, όπως λέμε και εμείς στην Αμερική. Ναι. Αυτός ήταν ο στόχος σου από την αρχή ή σου προέκυψε όπως έγραφες τα τραγούδια? Όχι, ήταν ο στόχος μου. Πάντα ό,τι κάνω με στόχο. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχει αφορμητισμός, αλλά πλέον όσο μεγαλώνω έχει κάποιο στόχο. Ήθελα ένα δίσκο ο οποίος δεν θα αλλάξει την πορεία του Rotten Christ, θα είναι πιο ασφαλή, χωρίς κάποιες εκπλήξεις θα έλεγα, αλλά ένας δίσκος ο οποίος πιστεύω ότι είναι ποιοτικός, ελαφρά διαφορετικός παρά που λένε ότι μοιάζει. Ναι, μοιάζει. Εντάξει, να Rotten Christ τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν μπάδες όπως η Motor και παίζουν το ίδιο είναι και η SDC. Έτσι. Ναι, θα μοιάσει κάποια κομμάτια, αλλά ένας δίσκος ο οποίος είναι ποιοτικός και έχει πρώτη φορά μεγάλα κομμάτια. Έχει ριφ μετά από καιρό, ας πούμε. Δεν βασίστηκα σε κάτι άλλο στους στίχους ή σε κάτι διαφορετικό που έκανα. Είναι καλό για ένα δίσκο, ο οποίο τώρα πιστεύω ότι είναι ένας όριμος δίσκος, ένας μεστός δίσκος, ο οποίος δεν θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά σίγουρα είναι, θα προσθέσει άλλο ένα δίσκο, ο οποίος είναι σημαντικός για την πάντα. Να προσθέσω κι εγώ. Ναι, Μαρία, συγγνώμη, σε ξέχασα. Όχι, δεν με ξέχασες. Επίσης, έχεις πάει λίγο κόντρα στα trends που θέλουν μπάντες να βγάζουν singles και όχι να ακούσει ο ακροατής έναν ολόκληρο δίσκο, απλά ακούει ένα κομμάτι. Μπράβο. Και εσύ τώρα έχεις βγάλει ένα δίσκο ο οποίος απαρτίζεται από κομμάτια τα οποία προτρέπει στον ακροατή να τα ακούσει ολόκληρα. Και όλο το δίσκο. Η φοβία μου, μ' αρέσει που πραγματικά έπιασες το νόημα, διότι σαν κάποια ηλικία που είμαστε, είχαμε μάθει να ακούμε δίσκους. Και όχι κομμάτια. Θα ήθελα να το συνεχίσω κάπως έτσι. Η μεγάλη επιτυχία για μένα είναι όταν κάποιος μου λέει: Σάκη, άκουσα το δίσκο σου. Έτσι. Όλων στην εποχή μας. Δεν άκουσα, ξέρεις, το πέμπτο, το έβδομο κομμάτι, μου αρέσει και το ένατο. Σκοπός μου είναι αυτός. Ένας δίσκος ο οποίος κυλάει ήρεμα, είναι ποιοτικός, επαναλαμβάνω, διότι ηχητικά, ας πούμε, κτλ. Και παραγωγικά. Και είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει πολλά στοιχεία Rotten Christ και από τον προσωπικό μου δίσκο ακόμα, ο οποίος έτυχε να τον συνθέσω εκείνη την εποχή. Γι' αυτό έκανα κάποιες ομοιότητες. Και αυτό με χαροποιεί όταν κάποιος μου λέει ότι άκουσα λόγω το δίσκο. Και γι' αυτό, έτσι πως το έχουμε καταλάβει το δίσκο, αυτό είναι μεγαλύτερη διαφορά. Αυτό λέω είναι κάτι καινούριο στους Rotten Christ. Είναι ένα πακέτο. Είναι θεματικός ο δίσκος και έχει έτσι ένα κοινό μήνυμα. Το οποίο μήνυμα είναι πώς ο χριστιανισμός πάτησε στον παγανισμό και προσπάθησε πρακτικά να τον σβήσει, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Και αυτό δημιουργήθηκε όταν, ας πούμε, πηγαίνοντας σε μια χώρα η οποία το ένιωσε αυτό. Mm-hmm. Προχωρώντας, ας πούμε, σε οποιοδήποτε μέρος το οποίο έχει κάποια αρχαία μέσα, ισοκλία αρχαία, συνειδητοποίησαμε πάντα μια εκκλησία, ορθόδοξη εκκλησία, η οποία έπεσε στη μία, ρωτήθηκα για ποιο λόγο να υπάρχει πάντα αυτό. Ο λόγος είναι αυτός που είπες πριν. Ναι. Πάντα, ας πούμε, η έλευση του χριστιανισμού σκότωσε και έθαψε οτιδήποτε υπήρχε παλιό. Και λέω, να, μια ωραία ιδέα να βγάλω στην επιφάνεια.
Διότι για μένα ερωτικά δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολλές φορές και στίχους ή και κάποια το κόνσεπτ που υπάρχει. Διότι ωραία τα λέμε, αλλά θέλω να λέω και μερικά πράγματα πιο όρημα. Δεν μπορώ να λέω πια αυτά που έλεγα μικρός. Ξέρω, πάμε να τα ισοπεδώσουμε όλα κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι αυτό πιάνει πιο πολύ νόημα και είναι πιο to the point. Βεβαίως, και το non-serviam δεν είναι ακριβώς μόνο αυτό που υποτίθεται ο Δήπος Αθανάσης. Είναι γενικά non-serviam για πολλές απόψεις. Ακριβώς, ακριβώς. Προσπαθούμε, ναι, αυτό ακριβώς να οδεύουμε. Τώρα, για τους στίχους, πώς έκατσες και βρήκες τα διαφορετικά θέματα, έψαξες, γιατί φαίνεται ότι πίσω από τους στίχους έχεις κάνει δουλειά, έτσι. Πάντα κάνω δουλειά πίσω από τους στίχους και θέλω να κολλάνε με τη μουσική. Σίγουρα, πολλές φορές έρχομαι σε αδιέξοδο, διότι μετά από 200 κομμάτια που έχω γράψει, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να μην επαναλαμβάνεις κάποια στιγμή τον εαυτό σου. Αλλά πάντα διαβάζω, πάντα προτού, για πάρω πάνω απ' όλα έμπνευση. Και αυτή η έμπνευση έρχεται μόνη της και αυθόρμητα. Και έρχεται όταν διαβάζεις πολύ και παίρνεις σοβαρά και βουτάς μέσα σε αυτό που λέμε σύνθεση. Κάθε σύνθεση για μένα είναι μεγάλη υπόθεση. Δίνω πάρα πολύ χρόνο, μέρος του εαυτού μου, μέρος της ζωής μου. Χάνω πολλά πράγματα. Θυσιάζω, έχω θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου για να γράψεις τόσα χρόνια, τόσα κομμάτια. Είναι μια θυσία, θα έλεγα, η οποία μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει πολλές φορές, διότι έχω έλλειψη χρόνου. Τα παιδιά μεγαλώνουν και έχω χάσει πολλά πράγματα σημαντικά στη ζωή. Ή έχω χάσει πάρα πολλά πράγματα να παίζει μια μπάτα. Δεν είναι τόσο εύκολο μετά από 30 χρόνια να κάνεις ακριβώς το ίδιο. Έχω στήσει το μυαλό μου. Έχω χάσει πάρα πολύ χρόνο το θέμα κοινωνικό, θα έλεγα. Αλλά πραγματικά παίρνω ένα μεγάλο ευχαριστώ, μια μεγάλη ευχαρίστηση όταν μου λέει ότι η μουσική σου με βοηθάει. Δεν θέλω να ακούσω κάτι άλλο. Εσύ το λες σαν, έτσι πως το περιέγραψα, σαν να έχεις θυσιάσει πολλά και έχεις θυσιάσει και έχεις χάσει πράγματα. Αλλά εγώ θα το πω αλλιώς. Αυτό ανταποκρίνεται ακριβώς πάλι στο πνεύμα του Ρετνικ Ράιστ, έτσι, που είναι η αφοσίωση. Η αφοσίωση, έτσι, ακριβώς. Στο να κρατάμε αυτό που λες, πάω καμιά φορά την φλόγα ζωντανή. Αυτό κάνεις. Αυτό κάνουν οι Ρετνικ Ράιστ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό κάνω. Σίγουρα έχουμε αλλάξει σαν άνθρωποι μετά από 35 χρόνια, αλλά πίστεψε με, οι ιδέες είναι και το goal είναι το ίδιο. Έτσι. Και αυτό είναι που είναι μια απάντηση όταν με ρωτάνε, μα πώς το κάνεις 35 χρόνια να ταξιδεύεις αυτή τη μέρα να πας στο Τέξας και γυρίσεις. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι η αγάπη που παίρνεις και σου δίνει όθηση από τον κόσμο. Θα ανοίξω μια παρένθεση τώρα εδώ, γιατί είπες στο Τέξας. Και θέλω να μου πεις από τα μάτια της μπάντας πώς είδατε τον κόσμο και πώς ήταν γενικά η εμπειρία σας στο φεστιβάλ. Η εμπειρία μου ήταν πολύ καλή και νόμιζα ότι ήμουν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη φημίζεται για τα φεστιβάλ. Είναι άπειρα. Mm-hmm. Στην Αμερική δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτά τα φεστιβάλ. Υπάρχουν λίγα, αλλά είναι μια πολύ όμορφη αρχή για να ξεκινήσει κάτι παρεμφερεί και να χτίσετε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μια ωραία σκηνή όπως έχει χτιστεί metal σκηνή εδώ στην Ευρώπη. Ήταν ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ, πολύ καλά οργανωμένο, με κόσμο που πραγματικά ήταν μέσα στη φάση που λέμε και εμείς εδώ. Και ανυπομονώ, εύχομαι τα καλύτερα και ανυπομονώ να επιστρέψω σε κάποιο τέτοιο είδους φεστιβάλ. Και στο ίδιο φεστιβάλ εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Θα ξαναπάμε. Και εγώ δεν θα έχω πρόβλημα. Και εγώ δεν θα έχω πρόβλημα πραγματικά. Ωραία. Ας επιστρέψουμε στο δίσκο. Είπαμε για τους στίχους. Αλλά δεν είναι μόνο οι στίχοι. Γιατί από ό,τι φαίνεται αφοσίωσες μεγάλο κομμάτι, μεγάλο χρόνο σου, κομμάτι του χρόνου σου, στο να διαλέξεις το artwork. Γιατί το βινήλιο μαζί με τους στίχους έχει και διαφορετικό artwork. Τι προηγήθηκε, η στίχη ή βρήκες το artwork και μετά ξεκίνησες να χτίζεις πάνω σε αυτό? Όχι, οι στίχοι προηγήθηκαν και αποφάσισα αυτή τη φορά να δουλέψουμε κάποιους πίνακες οι οποίοι μεγαλώσαμε εμείς σαν παιδιά. Δηλαδή θυμάμαι πέραμε τους δίσκους των Bathory, δίσκους των Ball Thrower, δίσκους των Gandle μας. Δίσκοι οι οποίοι είχαν κάποιους πίνακες. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και οπότε
αυτοί οι πίνακες που είναι μετά από 70 χρόνια το θάνατο του καλλιτέχνη, μετά είναι, public, είναι free domain. Τα δικαιώματα. Ε? Είναι free στο domain. Δεν έχεις... ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ακριβώς. Γιατί να προσπαθήσω κάτι, είναι και αναλογικό, κοντά στην τάση της εποχής, η οποία είναι μέσα στο AI, μέσα στην εκμοντέρνευση, θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Φυσικά στην πορεία είδα ότι το έχουν πάρει κι άλλοι. Αυτό παρένθεση, αλλά δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Όλοι έχουν το δικαίωμα σε κάποιους δίσκους, κάποια μεγάλοι πίνακες να χρησιμοποιήσουν το ίδιο. Βεβαίως. Έτσι μεγαλώσαμε με τα demo μας, με τους δίσκους μας και συνειδητοποίησα ότι είναι ένας πίνακας που κολλάει με τη μουσική. Ένας πανέμορφος πίνακας και νομίζω ότι όλο μαζί είναι κάτι που αξίζει. Και πάλι πας κόντρα στα trends, έτσι, όπως είπες, ενώ όλοι οι άλλοι όσο μπορώ ασχολούνται με ναι. AI και που είναι ένα καινούριο θέμα και πολλές μπάδες το προβάλλουν, εσύ πήγες πίσω, μας έδειξες... Ναι, πάω πίσω, ναι. Αλλά με πράξεις, όχι ξέρεις ότι είμαι παλιός και ότι ακούστε εμένα που είμαι παλιός. Όχι, προσπαθώ πας κόντρα στο ρεύμα. Ναι, προσπαθώ, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό ή όχι. Μπορεί να με λέμε οπισθοδρομικό κάποια στιγμή. Όχι, μισό λεπτό. Σάκη, δεν είναι θέμα αν είναι καλό ή κακό. Είναι κάτι που εσύ ήθελες να κάνεις και το έκανες. Τελείωσε. Αυτό είναι ακριβώς, το να είσαι ακριβώς, μουσικός. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι στην τελική να είσαι μουσικός. Εκτίθεσαι. Εκθέτεις τις ιδέες σου. Εκθέτεις τι έκανες. Εκτίθομαι 30 χρόνια, 35 έτσι. Χρόνια, Δημήτρη. Έτσι, και έτσι. Πραγματικά έχω φτιάξει ένα πολύ δυνατό στομάχι να αντέχει οποιαδήποτε κακόβουλη κριτική. Δέχομαι οποιαδήποτε κριτική με κάνει καλύτερο, αλλά όταν είναι κακόβουλη αυτό λίγο με δυσκολεύει. Και... αλλά μετά είναι και πιο δυνατό, εντάξει. Βεβαίως. Όμως, είπαμε για AI. Στο βίντεο ναι. La Lettera del Diavolo χρησιμοποίησατε ναι. AI, σωστά? Δεν το ξανακάνω ότι ήταν AI. Έχω τόσες πολλές δουλειές. Κοίταξε να δεις. Έδωσα δουλειά σε 10 άτομα να φτιάξουν 10 διαφορετικά βίντεο. Έδωσα σε κάποιον που ειδικεύεται σε αυτό το είδος. Δεν ήξερα ότι ήταν AI πραγματικά. Και να σου πω την αλήθεια. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό. Βέβαια. Αλλά μέσα στα 10 βίντεο κλιπ που κάναμε, κάναμε και ένα που είναι AI που το μάθα κάτω πριν ερωτήσει. AI. Δεν είναι τόσο AI, διότι ένας άνθρωπος δούλεψε πάρα πολύ σε αυτό το βίντεο και νομίζω ότι κόλλαγε πολύ με το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Βεβαίως. Και θέλω να μην χρησιμοποιούμε τον όρο AI σαν κάτι αρνητικό. Είναι ένα καινούριο εργαλείο, όπως πλέον... Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν είμαι οπισθοδρομικός, ούτε συντηρητικός με στερεότυπα. Ότι, όχι, άμα είναι κάτι καλό, βεβαίως. Ναι, έδωσε δουλειά. Εμένα με ενδιαφέρει να έχει ο κόσμος δουλειά στον χώρο μας. Εντάξει, έδωσα δουλειά σε 10 άτομα δουλειά. Εντάξει, ένας ασχολείται με το AI. Πίστεψε αυτό με το AI, ασχολήθηκε πάρα πολύ ο άνθρωπος να το φτιάξει. Φαίνεται ότι έχει πολύ δουλειά. Φαίνεται πάρα ότι έχει παίξει πολύ δουλειά εκεί. Ακριβώς. Έχει παίξει πάρα πολύ δουλειά και αυτό κιόλας το κάνω. Δεν καταλαβαίνω ο κόσμος για ποιο λόγο έτσι να μην το δεχτεί. Από την άλλη, τα επόμενα 9 βίντεο κλιπ είναι 9 βίντεο κλιπ τα οποία είναι καλά lyrical, καλά animation. Προσπαθώ να βοηθάω και πολλές φορές και νέους καλλιτέχνες όσο μπορώ πάω και σε αυτό το τομέα. Βεβαίως. Στο Like Father, Like Son, αυτό το όλο το footage, όλο το... πού το πήρατε, από ποιες... πού ήταν αυτό? Ισλανδία είναι. Φιλανδία, Είναι Ισλανδία. Είναι κανονικά το γυρίσαμε με δύο ηθοποιούς, διότι εγώ δεν ήθελα να παίξω. Γιατί? Δεν νομίζω να είμαι πολύ καλός αυτό. Δεν το φοβάμαι λίγο. Δεν νομίζω να τα καταφέρω. Ξέρεις, αν είμαι κάπου καλός, δεν θα ήθελα να το κάνω. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι... θα το σπάσουμε και αυτό το κατεστημένο με το Σάκη που δεν εμφανίζεται στα βίντεο κλιπ. Δεν εμφανίζομαι, μωρέ. Το σπάσουμε, εντάξει, οκ. Θα το σπάσουμε. Αλλά λίγο ψιλοτρέπομαι. Σε καταλαβαίνω. Όταν δεν είναι το αντικείμενό σου, ναι, αλλά δεν χρειάζεται. Μπορώ να προσπαθήσω. Μπορώ να προσπαθήσω, αλλά δεν θέλω να γελιοποιηθώ, γιατί δεν ξέρω πώς θα είμαι με την κάμερα δίπλα. Ίσως το προσπαθήσω, έχεις δίκιο. Δεν είναι θέμα αν έχω δίκιο. Είναι κάτι που
πώς να σου πω, είσαι ερωτήν κράιστα, ας πούμε. Αλλά από την άλλη, αν δεν αισθάνεσαι άνετα, προφανώς δεν το συζητάμε, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το κάνεις. Ναι. Γράφε δίσκους, γράφε μουσική και είμαστε εντάξει. Τώρα. Ελπίζω να βρω πάλι την έμπνευσή μου, γιατί οι εποχές είμαστε συνεχόμενες στον δρόμο και αυτό δεν μου είναι πολύ συνέμπνευση. Δύο τραγούδια πήκαν στο 7-inch, που είναι άλλο ένα καταπληκτικό, δηλαδή το format του 7-inch είναι καταπληκτικό. Ναι. Πώς διάλεξες, γιατί διάλεξες αυτά τα δύο να τα βάλεις ξεχωριστά από το δίσκο? Γιατί μοιάζουν όπως την πρώιμη εποχή. Είναι σαν το Expert 3 και The Last Lovers. Είναι κομμάτια τα οποία επί τούτου η γνώση μου έκανα να μοιάζουν με κάτι παλιό. Καταλάβες. Και αυτό θα ήθελα να μπει σε ένα 7 έτσι όπως μάθαμε εμείς να κυκλοφορούμε στην εποχή μας. Τις κυκλοφορίες τέλος πάντων. Δεν ήταν όμως η ίδια ποιότητα, γιατί η ποιότητα η τωρινή είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Εντάξει, δεν μπορούμε. Πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί πολλές μπάντες λένε «Α, είναι old school ηχογράφηση». Τότε που προσπαθούσαμε να κάνουμε και ακούγονται τώρα σαν παλιά, είναι προσπαθούσαμε να ήμασταν σύγχρονοι. Καταλαβες. Τώρα να το κάνεις επί τούτου να μοιάζει σαν παλιός, μερικές φορές είναι λίγο για μένα ξεφεύγει λίγο της λογικής. Η ποιότητα είναι καλή, ναι. Δεν μπορώ να γράψω κάτι κακό ποιοτικά για να αποδείξω ότι είμαι. Όχι, μωρέ. Εγώ περισσότερο είπα για το εξώφυλλο, για το πώς είναι τυπωμένο μέσα. Ναι. Δεν είναι φωτοτυπίες που είχαμε κάποτε. Ναι. Σχέδια για περιοδεία. Πότε θα δούμε τους Rotting Christ ξανά στο... Τέσσερις μήνες είμαστε στο δρόμο. Mm-hmm. Τέσσερις μήνες ήδη είμαστε στο δρόμο. Έχουμε παίξει από Νέα Ζηλανδία μέχρι Καναδά. Και συνεχίζουμε να είμαστε και ελπίζω στο τέλος της χρονιάς να περάσουμε πάλι την Αμερική που τόσο αγαπάμε και τόσο επισκεφτόμαστε τα τελευταία χρόνια. Πώς ήταν οι ημερομηνίες τα show στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Είναι τα καλύτερα από ποτέ. Έχω την αίσθηση ότι η μπάντα έχει ένα πολύ καλό hype. Αυτό γίνεται με πάρα πολύ δουλειά και όχι δεν χαρίζεται. Αυτό σαν σημείωση για τις νέες μπάντες. Πιστεύω ότι αν μου γνωρίζουν κάποιο γνωστό ότι «Α, ωραία, θα βγούμε στα μάχη hype». Όχι. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ αφοσίωση, θυσίες για να κάνεις αυτό το όνειρο σου πραγματικότητα. Και όταν το κάνεις, λες «Α, γι' αυτό ήτανε». Αυτό είναι άλλη ερώτηση. Λες, γιατί ότι συνειδητοποιείς ότι είσαι ένας άνθρωπος, έχεις καθημερινές υποχρεώσεις όπως όλοι και πραγματικά είσαι down on earth. Είναι τόσο σημαντικό για μένα, διότι έτσι συνεχίζει να είσαι δημιουργός και καλλιτέχνης. Βεβαίως. Και είναι δύο χώρες δύσκολες, με την έννοια ότι δύσκολα βλέπεις μπάντες να πηγαίνουν εκεί. Οπότε μόνο το ταξίδι είναι δύσκολο να πας εκεί. Να σου πω ακόμα jet lag. Έχω ένα μήνα jet lag. Δηλαδή θα σου πω ότι πειράζεται πραγματικά το νευρικό σου σύστημα. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο. Στη Νέα Ζηλανδία να παίξεις είναι πραγματικά στην άλλη άκρη της γης. Βεβαίως. Και σαν την ηλικία. Το οποίο το συνεχίζει το κάνω και πολλές φορές για τη φανέλα. Γιατί λες, αναρωτιούνται όλοι, μα πόσα φορά σου δίνουν. Όχι, δεν μου δίνουν κανένα, δεν βγαίνει κανένα από αυτό. Είναι επειδή αγαπάς και θέλει να συναντήσεις κάποιους metal kids από αυτή την περιοχή. Βεβαίως. Η άνοδος των τιμών στις βίζες θα σας επηρεάσει στο να έρχεστε Αμερική, που έρχεστε σχεδόν κάθε χρόνο? Μαρία, κάνεις εύστοχες ερωτήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα, τα οποία δεν τα έχει ρωτήσει κανένας. Συγγνώμη Δημήτρη, και εσύ πολύ καλές κανείς. Αλλά αυτό με πονάει. Μας απασχολούν αυτά που μας καίνε, σε ρωτά. Με πονάει πάρα πολύ αυτό που λες, διότι όχι μόνο οι βίζες έχουν ακριβήνει τα πάντα. Έχουν διπλασιαστεί πριν την COVID εποχή. Τα πάντα και τα logistics, παρά που βλέπεις πολύ κόσμο πολλές φορές στις μπάντες, είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούν σε θετικό πρόσημο. Μια μπάντα η οποία έχει 100% παραπάνω έξοδα, το να έρθει να περιοδεύσει. Το λεωφορείο, το Nightliner στην Αμερική, ας πούμε, στιγμές που μας ζητήσαν είναι απίστευτες. Απίστευτα ακριβά από πριν τον κορονοϊό. Είναι 100% και μέσα σε δύο χρόνια. Αυτό όλο καταλαβαίνεις ότι έχει αντίκτυπο την πάντα. Και ειδικά, γιατί είμαστε μια ομάδα που ζούμε από αυτό, πρέπει να έχουμε μια συνεχόμενη παρουσία. Αυτό μπορεί να είναι καταστρεπτικό από τη μία. Από την άλλη, άμα κάνεις καλό προσαρμοσμό και είσαι κατάνομες, νομίζω ότι μπορείς και επιβιώσεις την εποχή. Είναι δύσκολο. Και πολλές μπάντες από Ευρώπη δυσκολεύονται και μερικές έχουν ήδη δηλώσει ότι θα
Ίσως να περιμένουν και λίγο να δουν πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει. Εντάξει, να δεις, είμαστε μπροστάρες εμείς και έχουμε μπέσει στη φωτιά πολλές φορές. Το φάγαμε το κεφάλι μας. Εγώ δεν πάω να περιμένω. Είμαι άνθρωπος που θεωρώ ότι η ζωή είναι μικρή για να περιμένεις. Άμα να κάνεις κάτι, κάτω. Φάγαμε το κεφάλι μας. Είδαμε πάρα πολύ δύσκολα. Παρά την προσέλευση κόσμου, τα logistics ήταν πολύ δύσκολα. Και το ξέρουν πολύ καλά αυτά οι μπάντες οι οποίες περιοδεύουν. Αλλά για μένα ο σκοπός μου δεν είναι τα χρήματα. Ο σκοπός είναι να γίνω πλούσιος στην ψυχή, να νιώθω όμορφα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που δεν έχω μεγαλομανία ή κάποια τρομερή αγάπη προς τα υλικά, το οποίο με κάνει και συνεχίζω ακόμα την πάντα. Αλλιώς πολλές φορές θα αναρωτιόμουν να μάξει το κόπο να συνεχίσω. Είπαμε, το non-serviam πηγαίνει και αλλού, έτσι. Να μην γινόμαστε, γινόμαστε δούλοι και σε άλλα πράγματα. Όχι, φυσικά. Μα γι' αυτό και σας διαλέξα αυτό μονοπάτι ζωής. Βεβαίως. Τώρα που είπα non-serviam, έχουμε 30 χρόνια από την κυκλοφορία του. Υπάρχει τίποτα ή ακόμα από τη label? Δεν το ξεσκεφτόμουν και εγώ αυτό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να παίξουμε μια περιοδία με τον non-serviam, Γιατί όχι. Να το παίξεις όλο. Γιατί όχι. Ναι. Ακούγεται ενδιαφέρον. Ελπίζω ο χρόνος να μας βολέψει και να μπορέσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Αλλά από την άλλη έχεις και τον καινούριο δίσκο. Τώρα εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω. Ναι. Καινούριο δίσκο και 35 χρόνια επίσης παρουσία της μπάντας. Έχουμε πολλά θέματα φέτος. Τώρα, για να μην σε κρατήσουμε και πολύ. Έχεις τίποτα... Το solo album που έκανες, προφανώς όπως είπες, κάπως όχι σε βοήθησε, μπορεί και να σε ενέπνευσε για το προ-Χριστού. Παρ' όλα αυτά, ναι, έχεις καθόλου σκέψεις για δεύτερο? Γιατί τώρα καταναλώνεις την έμπνευσή σου. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά είμαι και πραγματικά, πώς το πω, είμαι... Εθισμένος θα το έλεγα, ναι. Εθισμένος στο να γράφω μουσική. Γι' αυτό κιόλας πολλές φορές ίσως μοιάζει κάτι. Αλλά θέλω να το παρουσιάσω. Το γράψα. Γιατί όχι, γράφω και ας μην αρέσει σε κάποιον. Σε κάποιον αρέσει, ξέρεις, η μουσική είναι και προσφορά. Όσο μεγαλώνω, συνειδητοποιώ ότι προσφέρεις με τη μουσική. Ναι. Γιατί ότι βλέπω ο κόσμος, μου λέει, μ' αρέσει η μουσική σου, Ρεσάκη, με έχει βοηθήσει. Τι άλλο καλύτερο να συνεχίσεις και να γράφεις μουσική. Και ας μην αρέσει σε μερικά κομμάτια. Βεβαίως. Έχεις βέβαια και το Χίξι Σίγμα. Είναι κάτι που... Ναι, άλλο ένα project που έκανα, ναι. Το έκανα και το δίνω free στον κόσμο, ας πούμε, να το ακούσεις στα κανάλια μου. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή πρέπει να βγει και σε physical product. Το ξέρεις. Ναι, ρε γάμο, πρέπει να βγει και σε physical product, ναι. Το δουλεύω και σε αυτό. Ωραία. Και μετά έχουμε το Stuart Lord. Δεν ξέρω αν κάνετε κάτι γι' αυτό. Μακάρι να μπορούσα να κάνω. Okay. Και μετά έχουμε το Νεκρόνια Χες. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project. Πεσημιστικό. Ναι, είναι ενδιαφέρον project. Ναι, είμαι συνεχόμενα στη δημιουργία μουσικής. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και μου δίνει η ζωή να συνεχίσω. Το μόνο που κακό είναι ότι αυτό καιρό δεν μπορώ να εμπνευστώ, διότι είναι επιβίωση, η εποχή επιβίωση για τις μπάντες. Από φέτος, αυτή η χρονιά είναι πραγματικά είναι επιβίωση, διότι είναι όλοι στον δρόμο και όλοι προσπαθούμε να ανακάψουμε, γιατί όχι και οικονομικά, ώστε να συνεχίσουμε τον όνειρό μας. Και αυτό να ξέρεις, υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι είναι και βάζει μεγάλη πίεση στους οπαδούς, έτσι. Γιατί, ας πούμε, στο Σικάγο υπήρχε σχεδόν ένας μήνας που είχαμε live show συνέχεια. Κάθε εβδομάδα μπορεί και 3-4. Και έχουν αυξηθεί οι τιμές των εισιτηρίων, δεν υπάρχουν venues αρκετά και ο κόσμος καλείται να διαλέξει, που είναι δύσκολο. Είναι ο ανταγωνισμός μεγάλος, το οποίο δεν μου αρέσει αυτό το ανταγωνισμό μεταξύ μας. Αλλά μερικές φορές η μουσική, επειδή χτυπηθήκαμε παραπάνω από όλους, η μουσική, οι καλλιτέχνες γενικά, στην εποχή του κορονοϊού, καταλαβαίνεις ότι όλοι έχουν βγει και ας πούμε στο ζήν, πολύ αρκετοί. Βεβαίως. Οπότε, πότε είπαμε θα έρθετε Σικάγο? Νομίζω δεν αναφέραμε ημερομηνία. Νομίζω τέλος της χρονιάς ή αρχές της χρονιάς. Τέλεια. Σάκη, χιλιά ευχαριστώ και για τη συνέντευξη. Ευχαριστώ Δημήτρη, ευχαριστώ Μαρία. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ που κρατάτε τη μέταλ σημαία ψηλά. Σας παρακολουθώ. Είστε αγνοί αυτό που κάνετε. Είστε αληθινοί και πραγματικά
είναι τιμή μου να μιλάω με αληθινούς και ανθρώπους σαν εσάς. Βεβαίως, και θα σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες στο σύνταγμα. Περιμένουμε στο γνωστό, στη γνωστή, πώς λένε, γωνία. Γέφυρα από κάτω. Έτσι, έτσι. Εντάξει.